υπόθεση, βέβαια, θα έχουμε τα συμπεράσματα και θα έχουμε και την δημόσια παρέμβαση που αναλογεί σε μια τέτοια προσπάθεια. Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά. Άλλωστε και το ΚΚΕ από την πλευρά του έχει ξεκαθαρίσει απολύτως ότι τάσεται υπέρ της άθρησης των ψήφων, των ετούντων. Έστω και διαφορετικών προτάσεων, δεν εννοείται. Κοιτάξτε, έχει ξαναγίνει αυτό νομίζω. Πέραν αυτού, είναι διαφορετικό όταν φτάσουμε μπροστά στην κάλπη για να γίνει όχι δημοψήφισμα. Εκεί είναι προφανές πως θα χρειάζεται να είναι συγκεκριμένη και μία η πρόταση αυτή την οποία θα κληθούν οι 180 πλέον να υπερψηφίσουν για να γίνει το δημοψήφισμα. Αλλά τώρα είμαστε στη φάση την προετοιμαστική για να συγκληθεί η Βουλή και να συζητήσει το θέμα. Άρα σε αυτή τη φάση είναι απόλυτα εύλογο. Δεν συζητιέται δηλαδή. Όταν κάποιος έχει, όταν δηλαδή υπάρχει μία ταύτιση, όταν υπάρχει μία ταύτιση ας πούμε στο πρώτο αίτημα και κάποιος άλλος βάζει και δεύτερο και τρίτο και κάποιος άλλος κάτι άλλο, εκεί που υπάρχει μία ταύτιση στο συγκεκριμένο αίτημα να προσμετρούνται, δηλαδή να συναντήσουν. Ναι, αυτό λέω. Νομίζω έχει ξαναγίνει μια είναι εύλογο. Ναι. Πέραν του αν έχει ξαναγίνει, που έχει ξαναγίνει, είναι και εύλογο πολιτικά. Διότι μιλάμε για τη σύγκληση του σώματος. Τώρα δηλαδή το 120 είναι για τη σύγκληση του σώματος. Ναι, ώστε ο κ. Γεωργιάς είπε και προηγουμένως, αλλά το λένε και άλλοι, ότι δεν έχει καμία πρακτική χρησιμότητα αυτό, διότι έχει δρόμο ακόμα για να φτάσουμε θέλω, να μιλάμε δεν θέλω απόντως του κυρίου Γεωργιάδη, ας πούμε, του προπαγανδιστή του διαχρονικού της κυβερνήσεως, να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο σε αυτά τα οποία λέει. Εντάξει, μία θέση ήταν, δεν είναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τι λέτε, κύριε Καρακούλη. Είναι εδώ ο κύριο Καρακούλη. Να εκφέρει ένα πολιτικό λόγο να το λέμε ότι είναι προπαγανδιστής, τώρα εντάξει. Διαχρονικός και επιπαντός του επιστητού. Αυτό είναι το χειρότερο, κατάλαβε. Δεν το λέει για το φάρμακο όταν ήταν. Θέλετε να σα αναφέρω τώρα του δικού προπαγανδιστές, αυτό θέλετε να κάνουμε τώρα. Εάν χρειαστεί θα το κάνετε, είμαι σίγουρο. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα το κάνετε, αν σα χρειαστεί. Okay, εγώ τώρα τι να πω. Σκρίνει, μα τι να πω, δεν είναι. Κάνει μόνος του. Με αυτή την έννοια το λέω, το προπαγανδιστή. Δηλαδή κάνει μόνος του. Εσείς αναφορές το ότι ο Τσίπρας θέλει να κάνει αυτό, εκείνο. Διαμορφώνει, κάνει μία αφήγηση. Όχι. Διαμορφώνει μία αφήγηση από μόνος του. Έχει την εμπειρία την τηλεοπτική ο Γεωργιάδης. Αφαίρεσα εγώ τίποτα. Μα είδατε να παρεμβαίνω. Κύριε Καρακούλη, γνωριζόμαστε. Είδατε να παρεμβαίνω. Λοιπόν, παρακαλώ, επί της ουσίας λοιπόν, τώρα. Θα πάει θεμητό, πολύ καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι θεμητό να μαζέψετε δηλαδή. Θα πάει πολύ καλά αυτή πιστεύω η υπόθεση. Θα συγκεντρωθούν οι 120. Θα πάει πολύ καλά αυτή η υπόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι θεμητό να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα. Όχι, σε αυτή την εποχή που ζούμε και σε αυτή την περίοδο που ζούμε, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει πού βρίσκεται και